για το κυβερνών κόμμα που πραγματοποιεί το έκτοκτο του συνέδριο μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον νεφελώδες και απρόοπτο. Υψηλός καλεσμένος του συνεδρίου, Γιάσερ Αραφάτ, που στη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη συνεχή συμπαράστασή της στον Παλαιστινιακό αγώνα. Στο Αφγανιστάν συνεχίστηκε το άγριο σφυροκόπημα επιλεγμένων στόχων, ενώ οι Ταλιμπάν μιλούν για εκατοντάδες θύματα μεταξύ του άμαχου πληθυσμού. Η Βόρεια Συμμαχία ισχυρίζεται ότι κατέλαβε μια επαρχία που βρίσκεται σε κομβικό σημείο της περιοχής. Θα δούμε σε λίγο τις εξελίξεις από το Αφγανιστάν. Στην εσωτερική επικαιρότητα όμως κυριαρχεί το έκτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Στη 1:30 μετά το μεσημέρι άρχισε στο Ολυμπιακό Στάδιο το έκτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με την ψηφοφορία για την ανάδειξη του Προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής αλλά και για τις πολιτικές θέσεις του κόμματος στο επόμενο διάστημα. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κινήματος, Κώστας Σιμίτης, έγινε δεκτός στο συνεδριακό χώρο με ενθουσιασμό και με παρατεταμένα χειροκροτήματα των συνέδρων. Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης απίφθινε μήνυμα ενότητας αναφερόμενα στο όραμα για ισχυρή Ελλάδα, για ισχυρή κοινωνία. Κύριο Σιμίτης έθεσε τρεις στόχους για το ΠΑΣΟΚ και την ελληνική κοινωνία, την οικονομική ανάπτυξη, το νέο κοινωνικό κράτος και την ενδυνάμωση της διεθνούς θέσης της χώρας. Ζητώ μια δυνατή εντολή, είπε ο Πρωθυπουργός, χειροκροτούμενος με ενθουσιασμό από τους συνέδρους. Είμαστε σήμερα εδώ όλοι εμείς για να κάνουμε ένα διάλογο ουσίας. Είμαστε εδώ για να δώσουμε μια νέα δυναμική στο κίνημά μας. Είμαστε εδώ για να κοιτάξουμε όλοι μαζί μπροστά, να μιλήσουμε ανοιχτά και καθαρά για το μέλλον του τόπου, του κινήματος, του ελληνικού λαού. Το ΠΑΣΟΚ στο κέντρο της πολιτικής σκηνής είναι η παράταξη που αλλάζει σταθερά την Ελλάδα. Ο δογματισμός, και το έχουμε πει πολλές μα πολλές φορές, ο δογματισμός δεν ταιριάζει στον εξυγχρονισμό και δεν χαρακτηρίζει ένα σοσιαλιστικό κίνημα και ένα κίνημα αλλαγής. Με γνώμονα αυτή την παραδοχή, αυτή τη θέση, η απάντηση όλων μας για την άποψη της άλλης πολιτικής δεν μπορεί παρά να είναι απλή και ξεκάθαρη. Ναι στην προσαρμογή των πολιτικών. Ναι στις αλλαγές που βαθαίνουν και διασφαλίζουν τις κατακτήσεις μας. Ναι στην εφαρμογή συγκεκριμένων
βελτιωμένων προτάσεων. Όχι στις αλλαγές που ακυρώνουν ό,τι πετύχαμε. Όχι στο γκρέμισμα όσων χτίσαμε. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να διακυβεύει έστω και μία σπιθαμή από το έδαφος που έχει καλύψει η Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλη πολιτική από εκείνη που προασπίζει τα κεκτημένα της χώρας. Δεν υπάρχει άλλη πολιτική από εκείνη που χτίζει πάνω στα όσα πετύχαμε. Δεν υπάρχει άλλη πολιτική από εκείνη που διασφαλίζει το μέλλον της Ελλάδος και το μέλλον των Ελλήνων. Όλοι μαζί για μια Ελλάδα νέα. Ζητώ μια ξεκάθαρη απάντηση σε υπεκφυγές, σε αρνήσεις που δεν τολμούν να πουν το όνομά τους. Ζητώ μια δυνατή εντολή. Ζητώ μια καθαρή και δυνατή εντολή να κάνουμε όλοι μαζί πραγματικότητα το όραμά μας, το όραμα του Πασόκ, το όραμα του ελληνικού λαού για μια ισχυρή Ελλάδα, για μια ισχυρή κοινωνία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο αντίπαλος δεν βρίσκεται σε αυτή την αίθουσα, βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Απέναντι στους διάφορους αντιπάλους. Ο αντίπαλος είναι η δεξιά. Μια δεξιά που χαρακτηρίζεται από την αδυναμία της. Μια δεξιά που χαρακτηρίζεται από την αδυναμία της να αναπτύξει μια σύγχρονη και αξιόπιστη πολιτική πρόταση. Μια δεξιά που προσεγγίζει όλα τα μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα αποφεύγοντας σε έναν άκρατο και επίμονο κερδοσκοπισμό. Εγώ θέλω να ρωτήσω, πότε έκανε κοινωνική πολιτική η δεξιά, πότε φρόντισε τον πολίτη? Ήταν και είναι ο εκπρόσωπος των ολίγων, του κεφαλαίου της αγοράς που δεν έχει κανόνες. Τους είδαμε, τους γνωρίσαμε, απέδειξαν τι είναι και δεν κοροϊδεύουν κανέναν πια. Σύντροφοι και συντρόφισσες, είναι ένα κόμμα με πολλές ηγεσίες, ένα κόμμα με σαφείς σχέσεις με εξωθεσμικά κέντρα, ένα κόμμα με μοναδικό ιδεολογικό χαρακτηριστικό. Αυτό το χαρακτηρίζει η αγωνία για την εξουσία, η αγωνία για τις καρέκλες και όχι το όραμα, όχι η προοπτική. Μια τέτοια δεξιά είναι απειλή για την ευρωπαϊκή προοπτική, για την οικονομική ανάπτυξη, για το κοινωνικό κράτος, για την κοινωνική συνοχή, για το μέλλον της ασφάλειας της Ελλάδας και των Ελλήνων. Μαζί θα προχωρήσουμε για την Ελλάδα που θέλουμε, για την Ελλάδα που ονειρευόμαστε για τα παιδιά μας. Εμπρός λοιπόν, με το λαό, με τους πολίτες. Εμπρός λοιπόν για μια ισχυρή κοινωνία, για μια ακόμα πιο ισχυρή Ελλάδα, για να κάνουμε πράξη τις θέσεις μας, για να κάνουμε πράξη το όραμά μας.
ΠΑΣΟΚ και νεολαία μαζί στη νέα εποχή. ΠΑΣΟΚ και λαός μαζί την έφερα στο μέλλον. Το έκτο συνέδριο να γίνει το μεγάλο ξεκίνημα για την Ελλάδα που προχωρεί μπροστά. Γεια σας. Συνδεόμαστε απευθείας τώρα με το Ολυμπιακό Στάδιο, το χώρο που πραγματοποιείται το έκτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, από όπου η πολιτική μας συντάκτρια Ιρούλα Καμπουριάννη θα μας ενημερώσει για τα όσα συμβαίνουν τώρα εκεί, αλλά βεβαίως και για το πρόγραμμα αυτού του τετραήμερου συνεδρίου. Ρούλα. Καλό σας απόγευμα λοιπόν από το Ολυμπιακό Στάδιο. Το έκτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία. Άρχισε μάλιστα με ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της τρομοκρατίας. Της τρομοκρατίας που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν έχει απολύτως κανένα άλοθη. Τον τόνο σήμερα, την πρώτη μέρα των εργασιών, έδωσε ο Πρωθυπουργός με την ομιλία του. Μίλησε, όπως είδατε, σε μια κατάμεστη αίθουσα με 6.353 συνέδρους και σε ένα κλίμα συσπήρωσης και ενθουσιασμού, με έντονη την συμμετοχή της νεολαίας και την ενθουσιώδη, μάλιστα, συμμετοχή της στα συνθήματα που ακούστηκαν. Κύρια συνθήματα σήμερα ήταν «Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ με Σιμίτη αρχηγό» και το «Είσαι και θα είσαι ο Πρωθυπουργός». Η ομιλία του Πρωθυπουργού διήρκησε περίπου μία ώρα, ήταν μια πολιτική, μια κατεξοχήν πολιτική ομιλία. Ξεκίνησε με αναφορά στην εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ το 1981 και στην εμπνευσμένη καθοδήγηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια σκιαγράφησε τα επιτεύγματα της κυβέρνησης. Και καταχειροκροτούμενος, όπως είδατε, ζήτησε μια καθαρή εντολή για να συνεχίσει την πολιτική του. Διότι, όπως χαρακτηριστικά είπε, δεν υπάρχει άλλη πολιτική από αυτή που χτίζει πάνω σε όσα πετύχαμε. Ζήτησε να σταματήσουν οι υπεκφυγές και οι αρνήσεις που δεν τολμούν να πούν το όνομά τους. Και κάλεσε σε συσπήρωση και αγώνα ενάντια στον μοναδικό αντίπαλο που βρίσκεται εκτός της αίθουσας, όπως είπε χαρακτηριστικά, και που είναι η δεξιά. Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει η μάντας για την επιβολή της αντιλαϊκής πολιτικής της δεξιάς. Ο Πρωθυπουργός έθεσε τρεις στόχους. Για ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη, για την οικοδόμηση του νέου κοινωνικού κράτους και για την ενδυνάμωση της διεθνούς θέσης της χώρας. Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι εκπρόσωποι κομμάτων. Ακούσαμε τον Βαγγέλη Νεϊμαράκη από τη Νέα Δημοκρατία, τον Δημήτρη Γόντικα από το ΚΕ, τον Στέφανο Μάνο από το Κόμμα των Φιλελευθέρων και τον Δημήτρη Τσοβόλα από το ΔΙΚΙ. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στην αίθουσα συνεχίζονται οι χαιρετισμοί από τους εκπροσώπους 26 κομμάτων της Ανατολικής Δυτικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής και βεβαίως και της Κύπρου που βρίσκονται εδώ για να χαιρετήσουν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Το απόγευμα βεβαίως θα συνεχιστούν, θα υπάρξει ένα διάλειμμα στο μεταξύ και το απόγευμα οι εργασίες θα συνεχιστούν με τον απολογισμό της Κεντρικής Επιτροπής και θα αρχίσουν βεβαίως και οι τοποθετήσεις των συνέδρων. Να δούμε, αν θέλετε, δηλώσεις που έκαναν στελέχη του ΠΑΣΟΚ προσερχόμενα λίγο πριν από την έναρξη των εργασιών. Ρούλα Καμπουριάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Θέσεις σύνθεσης και της πολιτικής μας, αλλά και της γενικότερης συγκρότησης και πορείας του ΠΑΣΟΚ. Μέσα από αυτό το συνέδριο είμαι αισιόδοξος ότι θα βγουν όλα εκείνα τα στοιχεία πολιτικής, όλα εκείνα τα στοιχεία δημιουργικών απόψεων, προτάσεων και αντιλήψεων που χρειαζόμαστε για να εφοδιάσουμε τον ελληνικό λαό στη νέα εποχή. Πιστεύω ότι αυτό το συνέδριο είναι μια κρίσιμη καμπή και για την Ελλάδα το μέλλοντός μας και για το ΠΑΣΟΚ το μέλλοντός μας. Αυτό το συνέδριο είναι ένα συνέδριο που αναδεικνύει θέσεις, στόχους, μια νέα δυναμική και εάν μπούμε στη λογική των μηχανισμών και των ψήφων, νομίζω θα έχουμε μια πολύ αρνητική εικόνα προς τα έξω. Να αποδείξουμε για άλλη μια φορά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα μεγάλο, ανοιχτό, υπεύθυνο, δημοκρατικό κόμμα, ικανό να ασκήσει μια πολιτική για τα συμφέροντα της χώρας, για τα συμφέροντα του έθνους,
ιδιαίτερα μάλιστα σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία. Είμαστε αισιόδοξοι ότι το συνέδριο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός συστήματος ασφαλείας και αισιοδοξίας για τον καθημερινό Έλληνα, για τον εργαζόμενο, ο οποίος είναι και η δικιά μας τουλάχιστον ενασχόληση. Ελπίζω το συνέδριο αυτό να λύσει τα δικά μας τα προβλήματα και να αντιμετωπίσει και την εγκυρότητα του Πρωθυπουργού και την πολιτική του. Νομίζω ότι θα επαναπεβεβαιωθεί. Λίγο πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο απερχόμενος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, Κώστας Καναλίδης, ζήτησε από τους συνέδρους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας σε όλη τη γη. Το έκτο συνέδριο του κινήματος, η πρώτη πράξη που έχει να κάνει για φόρο τιμής απέναντι σε όλα τα θύματα της τρομοκρατίας, όπου γης και σε όλες τις εποχές, να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Την υποστήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γιάσερ Αραφάτ για έναρξη διαλόγου με τους Ισραηλινούς με σκοπό την ειρηνική επίλυση του Μεσανατολικού εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης μετά τις συνομιλίες που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Παλαιστίνιο ηγέτη. Την ανάγκη η διεθνής κοινότητα να αντιμετωπίσει αποφασιστικά το φαινόμενο της τρομοκρατίας στις ρίζες του, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Παλαιστίνιο ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ. Η θέση της Ελλάδας σε σχέση με τα τρομοκρατικά χτυπήματα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι σαφής. Η τρομοκρατία πρέπει να καταπολεμηθεί αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό και στις ρίζες της. Είναι ο μόνος τρόπος να προλάβουμε μια εξέλιξη της παγκόσμιας πολιτείας που προωθούν την οριστική λύση του Παλαιστινιακού. Ο Γιάσερ Αραφάτ από το βήμα του 6ου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ καταδίκασε την τρομοκρατία, θύμα της οποίας είναι και η χώρα του. Σήμερα εμείς και εσείς στεκόμαστε μαζί για να τονίσουμε ότι είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή τρομοκρατίας, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας που στοχεύει τις ζωές των αθώων πολιτών. Οι δραματικές εξελίξεις κυριαρχούν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που άνοιξε τις πύλες των τετραήμερων εργασιών του. Οι 6.500 σύνεδροι τίμησαν με ενός λεπτού σιγή τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης αναφέρθηκε με έμφαση στην ανάγκη η τρομοκρατία να καταπολεμηθεί αποφασιστικά. Είχαμε μια πεποίθηση. Είχαμε την πεποίθηση ότι η παγκόσμια κοινωνία μπορεί να έχει μια ομαλή εξέλιξη. Και τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες και απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέδειξαν ότι αυτή η πεποίθηση δεν ευσταθεί. Χρειάζεται αγώνας. Χρειάζεται αγώνας για έναν τρόπο ζωής που έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του. Για να υπάρχει παντού μια κοινωνία χωρίς φόβο. Γι' αυτό εμείς δεν έχουμε ίχνος κατανόησης και ανοχής για τους τρομοκράτες. Η απάντησή μας είναι μία και είναι απόλυτη. Η τρομοκρατία πρέπει να καταπολεμηθεί αποφασιστικά. Αυτός είναι ο αποκλειστικός στόχος των εξελίξεων των τελευταίων ημερών. Δεν είναι πόλεμος αντεκδίκησης. Πόλεμος πολιτισμών ή θρησκειών είναι αγώνας κατά της τρομοκρατίας, κατά της αυτοδικίας, κατά της αυθαιρεσίας, κατά της μυσαλλοδοξίας του φανατισμού που δεν νοιάζεται για ανθρώπινες αξίες και ζωές. Η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερασπίζεται την προοπτική της ελληνικής κοινωνίας ως μιας δημοκρατικής, ελεύθερης και ανοιχτής κοινωνίας. Αυτό θέλουμε. Και απέναντι σε όσους μεμψιμηρούν για αυτή την πολιτική απαντάμε, όπως απαντήσαμε και άλλοτε,
γραμμή μας, κριτήριό μας είναι πρώτα η Ελλάδα. Η ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ άνοιξε το μεσημέρι την αυλαία του 6ου Συνεδρίου του Κόμματος. Ενότητα στο ΠΑΣΟΚ για μια ισχυρή Ελλάδα, οριστική και καθαρή απάντηση σε όλα τα διλήμματα, βελτιωτικές κινήσεις όπου χρειάζονται και οικοδόμηση μιας νέας εθνικής αυτοπεποίθησης ήταν τα βασικά σημεία της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Ακόμη αναφέρθηκε με έμφαση στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας αλλά και στην εθνική υπόθεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Πρώτης ημέρας των εργασιών έδωσε ο Πρωθυπουργός με την ομιλία του σε ένα κλίμα συσπήρωσης και ενθουσιασμού. Σκιαγράφησε τα επιτεύγματα των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ από το 1981 έως την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ και ζήτησε από το συνέδριο καθαρή εντολή να συνεχίσει την κυβερνητική πολιτική. Ζητώ μια καθαρή εντολή. Όλοι μαζί για μια Ελλάδα νέα. Ζητώ μια ξεκάθαρη απάντηση σε υπεκφυγές, σε αρνήσεις που δεν τολμούν να πούν το όνομά τους. Ζητώ μια δυνατή εντολή. Ζητώ μια καθαρή και δυνατή εντολή να κάνουμε όλοι μαζί πραγματικότητα το όραμά μας, το όραμα του ΠΑΣΟΚ, το όραμα του ελληνικού λαού για μια ισχυρή Ελλάδα, για μια ισχυρή κοινωνία. Η εδραίωση της ευρωπαϊκής προοπτικής μέσα από την ανάπτυξη, την οικοδόμηση κοινωνικού κράτους και την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας είναι στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Ναι στην προσαρμογή των πολιτικών. Ναι στις αλλαγές που βαθαίνουν και διασφαλίζουν τις κατακτήσεις μας. Ναι στην εφαρμογή συγκεκριμένων βελτιωμένων προτάσεων. Όχι στις αλλαγές που ακυρώνουν ό,τι πετύχαμε. Όχι στο γκρέμισμα όσων χτίσαμε. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να διακυβεύει έστω και μία σπιθαμή από το έδαφος που έχει καλύψει η Ελλάδα. Ως αντίπαλο προσδιορίσε τη συντηρητική παράταξη και όσα εκπροσωπεί. Πότε έκανε κοινωνική πολιτική η δεξιά? Πότε φρόντισε τον πολίτη? Ήταν και είναι ο εκπρόσωπος των ολίγων, του κεφαλαίου της αγοράς που δεν έχει κανόνες. Τους είδαμε, τους γνωρίσαμε, απέδειξαν τι είναι και δεν κοροϊδεύουν κανέναν πια. Σύντροφοι και συντρόφισσες, είναι ένα κόμμα με πολλές ηγεσίες, ένα κόμμα με σαφείς σχέσεις με εξωθεσμικά κέντρα, ένα κόμμα με μοναδικό ιδεολογικό χαρακτηριστικό. Αυτό το χαρακτηρίζει η αγωνία για την εξουσία, η αγωνία για τις καρέκλες,
και όχι το όραμα, όχι η προοπτική. Μια τέτοια δεξιά είναι απειλή για την ευρωπαϊκή προοπτική. Η κυβέρνηση, είπε, θα προχωρήσει αποφασιστικά στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να μην δώσει την ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία να επιβάλλει την αντιλαϊκή πολιτική της. Δεν έχουμε το δικαίωμα και δεν έχω το δικαίωμα αυτή η νίκη να φιλορροήσει σε μια διελκυνστίδα προσωπικών ανταγωνισμών που συγκαλύπτονται με κριτικές αμφιβολίες. Το ΠΑΣΟΚ που θέλει και μπορεί απεχθάνεται αυτά τα φαινόμενα. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Και κυρίως ο ελληνικός λαός, ο ελληνικός λαός που δίνει σε μας υπόσταση, που είναι ο δικαιολογητικός λόγος της ύπαρξής μας, απεχθάνεται αυτά τα φαινόμενα. Εμείς ένα δρόμο ξέρουμε, ένα δρόμο ακολουθούμε, της προόδου και της ενότητας για τη χώρα και το λαό μας. Αναφερόμενος στα τραγικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός. Η τρομοκρατία, είπε, πρέπει να καταπολεμηθεί αποφασιστικά και εκ παραλλήλου να αναλυθούν πρωτοβουλίες για να εξαλειφθούν συνθήκες που καλλιεργούν βία και φανατισμό. Και εξέφρασε την πεποίθησή του για νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ και τις ευίωνες προοπτικές της χώρας. Από το βήμα αυτό του συνεδρίου απευθύνομαι σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Το μέλλον είναι μπροστά μας. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Η Ελλάδα θέλει να πετύχει και θα πετύχει. Θα προχωρήσουμε με το λαό για το μέλλον. Η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ, με όλους εμάς, με όλους εσάς, αυτό τον αγώνα της αλλαγής. ΠΑΣΟΚ και λαός μαζί την έφοδο στο μέλλον. Το έκτο συνέδριο να γίνει το μεγάλο ξεκίνημα για την Ελλάδα που προχωρεί μπροστά. Γεια σας. Κυρίαρχη μορφή μεταξύ των προσωπικότητων που προσκλήθηκαν στο συνέδριο, ο Παλαιστίνιος ηγέτης Γιάσερ Αραφάτ, που το απόγευμα απίφθινε χαιρετισμό προς τους συνέδρους καταχειροκροτούμενος. Μίλησαν επίσης εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου και ευρωπαϊκών σοσιαλιστικών κομμάτων. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο των Παλαιστινίων, τον κύριο Αραφάτ. Αποθεωτική ήταν η υποδοχή που επιφύλαξαν στο Γιάσερ Αραφάτ οι σύμμαχοι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Όρθιοι οι συνέδροι χειροκρότησαν θερμά τον Παλαιστινίο ηγέτη που χαιρέτησε το συνέδριο με ενωμένα ψηλά τα χέρια του με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών και ασπάστηκε ένα προς ένα τα μέλη του εκτελεστικού γραφείου. Ο Κώστας Κανταλίδης διέκοψε την ομιλία του και παραχώρησε το βήμα στον Πρωθυπουργό και τον Παλαιστίνιο ηγέτη. Ο Γιάσερ Αραφάτ έχει επιδείξει μέτρο σε μια δύσκολη συγκυρία, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αυτή τη στιγμή, τη δύσκολη στιγμή, έχει επιδείξει μέτρο. Και το μέτρο ξέρουμε ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο όταν όλες οι προτάσεις τις οποίες έχεις κάνει δεν βρίσκουν ανταπόκριση. Όταν εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να φροντίσουν για την ειρήνη μαζί με τους Παλαιστινίους αδιαφορούν για την ειρήνη. Αυτό δείχνει ότι ο πρόεδρος Αραφάτ έχει πίστη στις αξίες που υπερασπίζεται. Δείχνει ότι πιστεύει ότι θα οδηγήσει το λαό του σε νίκη. Δείχνει ότι υπερασπίζεται μια δίκαιη υπόθεση
την υπόθεση της ανεξαρτησίας, της αυτοδιάθεσης των λαών, την υπόθεση τελικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας. الصديق العزيز كوستاس سيميتس رئيس الوزراء Εξοχότατε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ φίλε Κώστα Σιμίτη. السيدة قاسو بابانديريو رئيسة مؤتمر حزب الباسوك الصديق Κυρία Πρόεδρε του 6ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ Βάσο Παπανδρέου الصديق العزيز كوسكاس سكانداليس Αγαπητέ φίλε Κώστα Σκανδαλίδη الضيوف الكرام مندوب الأحزاب الشقيقة والصديقة Αξιότιμοι προσκεκλημένοι εκπρόσωποι των φίλων και αδελφών κομμάτων زملائي Συνάδελφοι και σύντροφοι وأصدقائي فيليبي الشعب اليوناني الصديق فيلي ελληνικέ λαέ الذي تربطنا به علاقات تاريخية Λαέ που μας συνδέουν με σένα ιστορικές σχέσεις وحضارية πολιτιστικές σχέσεις ودينية θρησκευτικές σχέσεις وكلمة فلسطين هي كلمة يونانية Η Παλαιστίνη, το όνομά μας, είναι μια ελληνική λέξη Ο Παλαιστίνιος ηγέτης έκανε εκτενή αναφορά στη στενή σχέση του με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Σανούτλικο ίσμαχου αλα μηδάνιν ραϊσί. Επιτρέψτε μου να ανακοινώσω από το βήμα αυτό ότι προς τιμήν της μνήμης του αείμνηστου φίλου μου Ανδρέα Παπανδρέου Θα δώσουμε το όνομά του σε μια κεντρική πλατεία στην Παλαιστίνη αμέσως μετά την ίδρυση του Παλαιστινιακού κράτους. Με την έναρξη του συνεδρίου, οι 6.353 σύνεδροι και όλες οι αντιπροσωπείες τήρησαν ενός λετού στη γη για τα θύματα της τρομοκρατίας όπου γης. Για φόρο τιμής απέναντι σε όλα τα θύματα της τρομοκρατίας όπου γης και σε όλες τις εποχές να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Χαιρετίζοντας το συνέδριο, ο απερχόμενος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Κώστας Σκανδαλίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη βάση του κινήματος και τη συνεισφορά της στην πορεία του κόμματος και της χώρας. Βλέπαμε πάντα μπροστά. Εμείς και σήμερα μπορούμε να τηρήσουμε με αισιοδοξία το παρόν και το μέλλον σε ένα κόσμο τρικυμίας και αβεβαιότητας. Γιατί έχουμε πίστη στις ιδέες μας, στις διαχρονικές μας αξίες, στους απαράγραπτους στόχους μας. Αυτούς που θέλουμε να οικοδομήσουμε μια πιο δίκαιη κοινωνία, μια καλύτερη ζωή για όλους τους Έλληνες, για όλο τον κόσμο. Ομόφωνα το σώμα του συνεδρίου ενέκρινε την πρόταση του εκτελεστικού γραφείου για το Προεδρείο. Πρόεδρος του συνεδρίου, η Βάσο Παπανδρέου. Μιλάμε με την κοινωνία. Μας παρακολουθεί η κοινωνία και πιστεύω θα ανταποκριθούμε όλοι μας σε αυτό που περιμένει να ακούσει από εμάς η ελληνική κοινωνία. Την αισιοδοξία τους ότι το συνέδριο θα αποτελέσει αφετηρία μιας νέας πορείας για το κόμμα, την κυβέρνηση και τη χώρα, εξέφρασαν τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ προσερχόμενα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα της πλειοψηφίας οφείλει νομίζω περισσότερο από κάθε άλλη πολιτική δύναμη να ανασυγκροτηθεί, να προσεγγίσει τα προβλήματα που υπάρχουν
και στον τόπο μας, αλλά και στη διεθνή σκηνή, η οποία, όπως βλέπουμε, έχει υποστεί ραγδαίες μεταβολές. Μέσα από αυτό το συνέδριο είμαι αισιόδοξος ότι θα βγουν όλα εκείνα τα στοιχεία πολιτικής, όλα εκείνα τα στοιχεία δημιουργικών απόψεων, προτάσεων και αντιλήψεων που χρειαζόμαστε για να εφοδιάσουμε τον ελληνικό λαό στη νέα εποχή, αυτή που, όπως βλέπετε, μας επιφυλάσσει μία σειρά από απρόβλεπτες εξελίξεις σε πάρα πολλούς τομείς, ώστε με επιτυχία να οδηγήσουμε στην τετραετία που είναι σε εξέλιξη. Θα δώσουμε την ευκαιρία με ακόμα μεγαλύτερη δυναμική και δυναμισμό η Ελλάδα να παίξει τον ρόλο που πρέπει να παίξει και η χώρα μας έχει, νομίζω, ιδιαίτερο ρόλο σήμερα. Αυτό το συνέδριο είναι μια κρίσιμη καμπή και για την Ελλάδα του μέλλοντός μας και για το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντός μας. Πρέπει οι συζητήσεις και αποφάσεις που θα πάρουμε να επηρεάσουν σε θετική κατεύθυνση τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ακόμη καλύτερο εθνικό περιβάλλον, προκειμένου η Ελλάδα να παραμείνει η πρωταγωνίστρια των εξελίξεων στην περιοχή, αλλά και παρούσα και συμμετέχουσα με θετική παρουσία και συμβουλή στις διεθνείς εξελίξεις. Τις εργασίες του συνεδρίου χαιρέτησαν αντιπροσωπείες όλων των πολιτικών κομμάτων της χώρας. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε την ανάγκη πολιτικού πολιτισμού. Η ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, κατά τη γνώμη μας, συνέβαλε στη σταθεροποίηση της δημοκρατίας στον τόπο μας. Ενισχύθηκε ο πλουραλισμός του πολιτεύματός μας και δόθηκαν περισσότερες δυνατότητες πολιτικών επιλογών στους πολίτες της χώρας μας. Ελπίζουμε ότι η χώρα μας δεν θα παρασυρθεί πιο βαθιά στη δίνη των εξελίξεων. Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. Το συνέδριό σας, συνέδριο του κόμματος που αυτή την κρίσιμη ώρα κυβερνά τη χώρα, έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι αποφάσεις που θα πάρετε σε αυτό το συνέδριο δεν θα επηρεάσουν απλώς την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία ολόκληρης της χώρας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι επιτυχία στο συνεδριό σας. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, συντρόφισσες, σύντροφοι. Έχω όμως έναν αστερίσκο. Σύμφωνα με το λεξικό της κοινής νεοελληνικής, σύντροφος είναι αυτός που ζει με κάποιον άλλον, έχοντας μαζί του μια στενή και διαρκή συναισθηματική σχέση. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι ζούμε μαζί 25 χρόνια σε στενή και διαρκή συναισθηματική σχέση, έστω και αν τα συναισθήματα δεν ήταν πάντα καλά. 48 ξένες αντιπροσωπείες από 31 κόμματα παραβρέθηκαν στην έναρξη των εργασιών του 6ου συνεδρίου. Στο περιθώριο των εργασιών του, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Ιλιρ Μέτα, με τον οποίο συζήτησε τις εξελίξεις, την κατάσταση στα Βαλκάνια, αλλά και τη θέση της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Ενώ το βράδυ παρέθεσε δεξίωση προς τιμήν των ξένων αντιπροσωπιών. Και έτσι έκλεισε η πρώτη μέρα του συνεδρίου, που άρχισε τις εργασίες του με την προβολή αφιερώματος για την ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Μια σύνοψη των εργασιών της πρώτης μέρας θα μας κάνουν τώρα σε απευθεία σύνδεση με το Ολυμπιακό Στάδιο η Ρούλα Καμπουριάννη και η Χρύσα Ρουμελιώτη. Χρύσα, καλησπέρα. Ήταν μια κουραστική μέρα για όλους, μια έντονη μέρα, γεμάτη ομιλίες και ειδήσεις. Γεμάτη συνέδριο. Σας ακούμε. Πριν από λίγο, λοιπόν, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της πρώτης μέρας του 6ου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, που, όπως παρακολουθήσαμε και στα βίντεο που είδαμε στο Δελτίο, τον τόνο σε αυτήν την ημέρα έδωσαν δύο ομιλίες, οι οποίες προκάλεσαν τις ενθουσιώδεις εκδηλώσεις του σώματος των συνέδρων. Η ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά και η ομιλία και η παρουσία του Παλαιστίνου ηγέτη, του Γιασέρ Αραφάτ, εδώ στο συνέδριο. Ο Πρωθυπουργός, που έγινε θερμά δεκτός από το σώμα του συνεδρίου και που απευθυνόμενος προς τους συνέδρους, ζήτησε μια δυνατή και καθαρή εντολή για να προχωρήσει την αποφασισμένη κυβερνητική πολιτική και στη νέα πορεία για το κόμμα και την κυβέρνηση, αλλά και τη χώρα. Και βεβαίως η ομιλία του Γιασέρ Αραφάτ,
ο οποίος από το βήμα του συνεδρίου, εδώ στην Αθήνα, έκανε μια ευρύτατη ανάλυση του Μεσανατολικού, εξεδήλωσε την μετακίνητη απόφαση των Παλαιστινίων για ειρήνη και ανεξαρτησία και απλώνοντας το χέρι τους στους συνέδρους, τους είπε «Είστε μάρτυρες, απλώνουμε το χέρι στην ειρήνη». Μια ιδιαίτερα σημαντική παρουσία, μια ιδιαίτερη σημαντική ομιλία, καθώς όπως ίσως θα δούμε και αργότερα στο Δελτίο, αλλά όπως υπάρχουν δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζεται ίσως μια δήλωση για την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους, για την πορεία επίλυσης του Παλαιστινιακού. Και γι' αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά και η αυριανή τοποθέτηση του Υπουργού Μεταφορών του Ισραήλ, ο οποίος θα είναι ανάμεσα στους ξένους αντιπροσώπους που θα χαιρετήσουν τις εργασίες του συνεδρίου. Χρήστα, θα επανέλθουμε με ρεπορτάζ για τα παραλυπόμενα του συνεδρίου. Να δούμε και μια αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, του εκπροσώπου της. Βήμα προς το παρελθόν χαρακτήρισε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ άλλων αναφέρει πως την ώρα που ζητούμενο είναι η εθνική επαγρύπνηση, η συσπήρωση και η συνεννόηση, ο κύριος Σιμίτης διολυσταίνει στο λαϊκισμό, τη δημαγωγία και το διχασμό και παραποιεί ουσιαστικά την ιστορία. Την ώρα που ζητούμενο είναι η εθνική επαγρύπνηση, η συσπήρωση και η συνεννόηση, ο κύριος Σιμίτης διολυσταίνει στο λαϊκισμό, στην δημαγωγία και στο διχασμό. Αυτός που προσωπικά ήταν αντίθετος με την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, έφτασε σήμερα στο σημείο να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι αντίθετη με αυτή την προοπτική, παραποιώντας ουσιαστικά την ιστορία. Και τόλμησε να μιλήσει για συμφέροντα, όταν όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν ποιος στηρίζει τα συμφέροντα και ποιος στηρίζεται από αυτά. Μάλιστα, ας δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τις εξελίξεις με τις πολεμικές επιχειρήσεις.